κυβέρνηση, συντρόφοι και σύντροφοι, προχθές με Τσίπρα, Τσακαλώτο κλπ. Προχώρησε σε κάποιες αυτονόητες ανακοινώσεις. Προηγουμένως βγήκα για λίγο έξω και είχαν πάρει από ένα ραδιοφωνικό σταθμό και μου έθεταν το ζήτημα αυτό, αν είναι παροχές, αν είναι εν ώψη εκλογών, γιατί τώρα κλπ. Είναι σαφές όμως ότι εμείς δεν κάναμε κάποια χάρη. Και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν κάναμε χάρη σε κάποιον. Ήταν υποχρέωση. Τα συγκεκριμένα μέτρα ήταν υποχρέωση της πολιτείας, της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης αριστεράς, να αποδώσει ένα μικρό μόνο μέρος σε αυτά που δικαιούται ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά κοινωνικά στρώματα, τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, από τόσα χρόνια μνημονιακής πολιτικής, πολιτικής λιτότητας. Και ήταν αυτονόητη κίνηση και θα υπάρξουν και άλλες αυτονόητες κινήσεις στην πορεία από εδώ και μπρος. Δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα, ο κατάλληλος χώρος για να μπορούμε να ανακουφίσουμε, να προχωρήσουμε σε βηματισμούς για αυτό το οποίο υπόθηκε και προηγουμένως βήμα το βήμα. Με λογισμό και όνειρο, με προγραμματισμό, με σχέδιο, πολιτικό σχέδιο. Γιατί αν θες να αποδώσει, αν θες να γίνει, να υπάρξει πρόπτυγη, αναμφίβολα πρέπει να έχεις σχέδιο, να ξέρεις και πότε το κάνεις. Και αν το αντέχεις, αν μπορεί, αν αυτό θα έχει προοπτική ή αν θα είναι αδιέξοδο. Ευτυχώς λοιπόν για μας, αλλά και ευτυχώς και για τους εργαζόμενους, για την κοινωνία ολόκληρη, για την κοινωνία των πολλών, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα έχει πολιτικό σχέδιο. Με τις αδυναμίες και τα λάθη του, καμία αντίδυση. Αλλά έχει πολιτικό σχέδιο. Και νομίζω ότι το είδαμε, το βλέπουμε και στη συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Από τη δική μας την πλευρά. Γιατί από την άλλη πλευρά έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Παρ' όλα αυτά όμως μας δίνει τη δυνατότητα αυτές τις λίγες μέρες μέχρι και αύριο να φανούν για άλλη μια φορά τα δύο διαφορετικά και ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια τα οποία υπάρχουν. Το δικό μας και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια δυνατότητα. Και σήμερα και στον δρόμο αλλά και μέσα στη Βουλή. Της αριστεράς και της δεξιάς δηλαδή. Της ελευθερίας και της ανελευθερίας, των δικαιωμάτων και του αυταρχισμού, της πολιτικής για τους πολλούς και της πολιτικής για τους λίγους και ισχυρούς. Αυτό θα φανεί. Αυτό φαίνεται μέρα με την ημέρα. Όσο και αν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να αποφύγει την ουσιαστική συζήτηση. Αποφεύγει ο Μητσοτάκης στο debate, αποφεύγουν να κάνουν κουβέντα επί της ουσίας. Μιλάνε με κραυγές, μιλάνε με τσιτάτα, με ατάκες, αλλά δεν μπορούν να το αποφύγουν για πολύ καιρό. Όσο περνάνε οι μέρες, θα είναι υποχρεωμένοι να μπουν στον καυγά. Τον πολιτικό καυγά, τον οικονομικό καυγά, τον κοινωνικό καυγά. Βεβαίως, όπως έχουμε πει πολλές φορές και πάντα και εμείς πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, σταθερά, ότι η πολιτική δεν πρέπει να είναι επικοινωνία και μόνο. Επικοινωνιακά τρίκ. Πρέπει να είναι ουσία. Δεν είναι λοιπόν η πολιτική για μας, για την αριστερά, τρίκ. Δεν είναι ατάκες, δεν είναι κόλπα, δεν είναι απαξίωση του αντιπάλου. Δεν είναι ότι όσο βρίζεις τον αντίπαλο, τόσο το καλύτερο για μας. Δεν είναι κραυγές. Γιατί οι κραυγές δεν βοηθούν πάντα, συντρόφοι και σύντροφοι. Και αυτή η Νέα Δημοκρατία, με τις κραυγές που βγάζει αυτές τις μέρες, με αυτόν τον ακραίο τρόπο, προσπαθεί να φοβήσει. Προσπαθεί να μας τρομοκρατήσει. Λες και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, ή λες και ο κόσμος έχει ξεχάσει τι έχουν συμβεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά να πω και τούτο, ότι η Νέα Δημοκρατία αυτές τις μέρες έχει αυτή τη στάση, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, την ίδια ώρα που κράβγαζε, την ίδια ώρα που φώναζε, που λιδωρούσε, που διαστρέβλωνε, που συκοφαντούσε, που έριχνε λάσπη, ταυτόχρονα ξεδίπλωνε και την πολιτική της, δεν την έκρυβε. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν την έκρυβε, δεν την κρύβει η Νέα Δημοκρατία την πολιτική της. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Αν θέλουμε εμείς να μιλήσουμε επί της ουσίας, και θέλουμε φυσικά, να απαντήσουμε επί της ουσίας και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία να μιλήσει για τα δικά της. Επαναλαμβάνει λοιπόν τον εαυτό της η Νέα Δημοκρατία, το παρελθόν της, επιχειρεί να το φέρει στο προσκήνιο και μιλάει για τον κόσμο της εργασίας. Δεν το έχει φοβηθεί, δεν το φοβάται. Απαξιωτικά βεβαίως μιλάει για τον κόσμο της εργασίας, όχι όπως εμείς. Και λιδωρεί τις κινήσεις μας, τις καυτηριάζει,
έντονα, έντονα. Και για την αύξηση του κατώτατου μισθού και για την κατάργηση του υποκατώτατου που φυσικά εμείς είμαστε υπερήφανοι και για τις συλλογικές συμβάσεις. Δείτε το προσεκτικά τις διατυπώσεις που κάναν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν και λίγο μετά τα μέτρα τα οποία πήραμε για τον κόσμο της εργασίας. Χαρακτηρίζει, προσέξτε, ελεημοσύνη πολλές φορές το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, 650.000, γιατί εμείς θυμάστε είχαμε μιλήσει για την ανθρωπιστική κρίση και πώς θα βάλουμε φραγμό σε αυτό. Τα σχολικά γεύματα, ακούσαμε φοβερά πράγματα και ιδιαίτερα οι φίλοι μας, η συντρόφισσά μας, η Θεανό, η Φωτίου, για τα σχολικά γεύματα, τα ζεστά σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για τα φτωχά παιδιά, για την επιδότηση ενοικίου. Γιατί δεν μπορούσε να το αντιληφθεί, είναι έξω από τη λογική της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως είχε κάθε λόγο να συνεχιστεί αυτό το οποίο η ίδια δημιούργησε ανθρωπιστική κρίση για την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, ήταν, είναι στην κυβέρνηση. Χαρακτηρίζουν ελεημοσύνη, κινήσεις εμβληματικές και άλλες, πολλές, αυτοί που μας παρέδωσαν στο Δούνου του και στα μνημόνια, γιατί αυτοί μας παρέδωσαν μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί που πτώχευσαν τη χώρα, αυτοί που οδήγησαν ένα ολόκληρο κόσμο να ζητά φαγητό από τους κάδους του σπιτιού, των σκουπιδιών. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και να τους το λέμε. Στους κάδους σκουπιδιών πήγαινε ο κόσμος, πολλοί κόσμος, για να συγκεντρώσει την τροφή του. Ή όταν τελείωναν οι λαϊκές αγορές και μάζευαν. Αυτό το φαινόμενο έχει ελαχιστοποιηθεί επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να καμαρώνουμε, χωρίς καμία έπαρση, χωρίς να λέμε ότι λύσαμε τα ζητήματα. Γιατί οι ουρές των μνημονίων παραμένουν, η κρίση είναι εδώ. Δεν έχει φύγει, γιατί η κρίση δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό. Αλλά βάλαμε φρένο στην ανθρωπιστική κρίση. Αυτό ήταν το πρώτο, το μέγιστο καθήκον που είχε μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε θα έλεγα εγώ, όσο περισσότερο μια κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτοί λοιπόν που μας κατηγορούν σήμερα ότι είμαστε με το πολύ κράτος, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Μας λένε ότι είμαστε κρατιστές, ότι θέλουμε ένα διωγγωμένο, ότι μιλάμε μόνο για το δημόσιο και αγνοούμε τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, την αγορά κλπ. Εμείς βέβαια λέμε ότι θέλουμε ένα ισχυρό, το αναγνωρίζουμε, ισχυρό κοινωνικό κράτος. Ισχυρό κοινωνικό κράτος. Όχι στρεβλό όπως είχαν διαμορφώσει αυτοί χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρα, στα πλατεία, αλλά τα στρεβλό. Το κράτος, όχι το κοινωνικό, το κράτος και το πελατειακό. Ήταν πελατειακό κράτος. Εμείς θέλουμε λοιπόν ένα ισχυρό κοινωνικό και δίκαιο κράτος. Αλλά για να δούμε πώς μεταφράζεται, φίλες και φίλοι και συντρόφοι και σύντροφοι, να πίνουμε και το νεράκι μας, πώς μεταφράζεται η άποψη της Νέας Δημοκρατίας για το λιγότερο κράτος, αυτό που λένε συνέχεια λιγότερο κράτος. Λιγότερο κράτος, συντρόφοι και σύντροφοι, σημαίνει στην πράξη, πρακτικά, λιγότερα νοσοκομεία, λιγότερες εντατικές μονάδες, λιγότεροι γιατροί, λιγότεροι νοσοκόμοι κλπ. Αυτό δεν σημαίνει. Κράτος είναι, δημόσιο είναι ο χώρος της υγείας. Λιγότερο κράτος σημαίνει να παραδώσουμε την υγεία των ανθρώπων στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα για να σώζονται οι πλούσιοι, να ζουν, να γίνονται καλά και βεβαίως να πεθαίνουν οι φτωχοί. Πόσες φορές το έχουμε δει, ακόμα και τώρα συμβαίνει, παρότι έχουμε μεγάλη μάχη στον χώρο της υγείας. Πολύ τεράστια, εμβληματικές μάχες έχουν δοθεί και εμβληματικές πρωτοβουλίες νομοθετικές έχουν γίνει και στην πράξη βλέπουμε να αποδίδει. Λιγότερο κράτος σημαίνει λιγότερα σχολεία. Λιγότεροι δάσκαλοι για την ειδική εκπαίδευση, γιατί βεβαίως η Νέα Δημοκρατία είναι η φιλελεύθερη άποψη. Θεωρεί ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που περισσεύει. Και αν δεν περισσεύει ο κόσμος σε αναπηρίες, ποιος περισσεύει. Στη λογική τους, στην κατεύθυνσή τους, περισσεύουν. Πρέπει να μάθουν γράμματα ή να υπάρχει εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρία. Γι' αυτό προσέξτε και εμείς πρέπει να το αποφεύγουμε, δεν πρέπει να λέμε ειδική αγωγή. Πάει να πει ειδική αγωγή. Ειδική εκπαίδευση. Δεν θέλουμε να κάνουμε αγωγή στα παιδιά. Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά με αναπηρία. Και γι' αυτό πολύ σωστά το Υπουργείο Παιδείας επενδύει σε δυναμικό επιστημονικό εκπαιδευτικό με προσλήψεις, σταθερές προσλήψεις για το χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Λιγότερο κράτος, για να έρθουμε και σε ένα αγαπημένο θέμα της Νέας Δημοκρατίας, τις προβοκάτσικες που κάνει το τελευταίο διάστημα, σημαίνει και λιγότεροι πυροσβέστες.
λιγότερη πυροσβέστηση. Τι να κάνουμε, λιγότερα μέσα πυρόσβεσης. Πώς μπορεί να έχεις ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, μάλλον πώς μπορεί να μην έχεις ισχυρό κοινωνικό κράτος και να έχεις ισχυρή πυρόσβεση και πολλούς πυροσβέστες, πολλούς γιατρούς, πολλούς εκπαιδευτικούς, πολλές κοινωνικές υπηρεσίες που να συνδράμουν, να ενισχύουν τους φτωχούς, τους ανήμπορους, τους κοινωνικά αποκλεισμένους. Λιγότερο κράτος λοιπόν σημαίνει παράδοση στη ζούγκλα της αγοράς. Αυτό σημαίνει λιγότερο κοινωνικό κράτος. Και γι' αυτό εμείς είμαστε με το πολύ, το αποτελεσματικό, το κοινωνικό και όχι το στρεβλό και πελατειακό κράτος. Δύο λόγια για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά. Πρέπει να σας πω ότι σε όποιες συνεντεύξεις μου ζητάνε και μου θέτουν ερωτήματα, μου βάζουν και ένα ερώτημα, ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως μεταλλάσσεται, μήπως πασοκοποιείται, μήπως βγαίνει προς τα δεξιά, μήπως αλλάζει δραματικά κλπ. Απαντώ συνήθως με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Λέω, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί. Και όχι γιατί εγώ προσωπικά ή πολλοί άλλοι από εμάς έχουμε κάποιες ιδεολογικές αιμονές. Γιατί είπαμε μια φορά αριστερά, το λέμε μια ζωή αριστερά. Όχι για ιδεολογική αιμονή, αλλά για λόγους ουσίας. Και ποια είναι η ουσία? Είναι ότι οι απαντήσεις, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, οι απαντήσεις στα μεγάλα εκρηκτικά προβλήματα των κοινωνιών είναι, φανταστείτε, δηλαδή οι αντιθέσεις είναι τρομακτικές. Πώς μπορείς σε μια τρομακτική αντίθεση, σε μια πολύ μεγάλη αντίθεση, εσύ να αναζητάς το μεσόωρο? Πώς μπορείς να πηγαίνεις στο κέντρο και να λες από εδώ η μία προσέγγιση, από εδώ η άλλη προσέγγιση, πάμε προς το μέσο? Δεν υπάρχουν μεσαίες λύσεις. Ιδιαίτερα αυτή την πολύ κρίσιμη, μεγάλη κρίσιμη περίοδο. Γι' αυτό και δεν με ανησυχεί. Και γι' αυτό πολλές φορές λέω, μη φοβάστε, δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει αλλού, να μετατραπεί, να γίνει, θυμάστε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Ιταλικό ΚΚΚΑ που λέγαμε, οι παλιότεροι, το ΠΙΤΣΙ, το οποίο βήμα το βήμα, χρόνο το χρόνο, μετατράπηκε σε ένα άμορφο σχήμα, το οποίο δεν αναγνωρίζεται και βεβαίως ούτε οι ίδιοι νομίζω θα θυμούνται ότι κάποτε ήταν αριστεροί. Αυτός ο κίνδυνος εμάς ευτυχώς δεν υπάρχει. Ένα μόνο μικρό παράδειγμα. Στην Παλίνη, δεν μας αφορά, είμαστε σε άλλη γειτονιά, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Στην Παλίνη, το Υπουργείο Κοινωνικής Εργασίας, Πρόνοιας κλπ, που έχει και την ευθύνη των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, πήρε μία απόφαση με βάση τα δεδομένα, τις ανάγκες που υπάρχουν για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, τα οποία είναι στα νησιά, τα συγκεκριμένα που θα σας πω. Και στην προσπάθεια να βρει δομές, να δημιουργήσει δομές, είπε ότι μία δομή, εξαιρετική, τέλεια δομή, θα δημιουργηθεί στην Παλίνη. Για λίγα παιδιά, νέα, πιτσιρίκια, εφήβους. Για λίγα παιδιά, με πολύ επιστημονικό προσωπικό. Τέλειο δηλαδή, αυτό που ονειρευόμαστε για όλα τα πράγματα, για όλους τους ανθρώπους και τις ανάγκες αυτές. Δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πάρα πολύ μεγάλη ένταση, από μέρος της τοπικής κοινωνίας. Ποιος πρωταγωνιστούσε σε αυτήν την απίστευτη επίθεση ενάντια, όχι στην κυβέρνηση, αυτό το λιγότερο, και στο Υπουργείο και στη Θεανό. Όχι αυτό, απέναντι στα παιδιά, σε μια κούφτα νέων παιδιών. Ποιος έκανε τις επιθέσεις? Η Ραχήλ Μακρύ. Σε απόλυτη συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Κατεβαίνει υποψήφια δήμαρχος. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω είναι, όταν έχεις μια τόσο, ένα μικρό παράδειγμα φαίνω, όταν έχεις μια τόσο μεγάλη αντίθεση, δεν αναζητάς το μέσο όρο, ή με τη Ραχήλ Μακρύ θα είσαι και τη Χρυσή Αυγή, ή με την αριστερά, η οποία λέει καλώς έρχεστε, καλώς να έρθετε, πιτσιρίκια, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Δεν υπάρχει άλλο ερώτημα. Ή με τα προσφυγόπουλα θα είμαστε και τη ζωή τους και την προοπτική τους, ή με τους χρυσαυγίτες και την κυρία Ραχήλ Μακρύ. Αλλά μας έχουν κατηγορήσει, συντρόφοι και σύντροφοι, ότι το ψηφοδέλτιό μας είναι και λίγο κουρελού. Όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα, εγώ τουλάχιστον φαντάζομαι και κάποιοι άλλοι από εσάς, διάβασα κάτι που με αφορούσε. Από το Λάμπρου γράφανε, στην Κουντουρά,
ένα Τσιγάρο δρόμο, όχι Τσιγάρο, ένα ΣΥΡΙΖΑ δρόμο. Θέλω να δείξω τι πολύ πολύ μεγάλε αντιθέσει. Ε? Πολύ μεγάλε αντιθέσει. Πώ είναι δυνατόν να είναι ο Λάβρο και η Κουντουρά στο ίδιο ψηφοδέλτιο, αφού δεν κλπ. Συμφωνούν, είναι σε άλλου χώρου, άλλε διαδρομέ κλπ. Αλλά κοιτάξτε, εδώ είναι αυτό το οποίο υπόθηκε και προηγουμένω και από τον σύντροφο τον Δημήτρη, τον Παπαδημούλη. Σωστά νομίζω. Η αριστερά ξέρει να συμμαχεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι με όλες αυτές τις συμμαχίες δημιουργείς νέο κόμμα. Ξέρουμε ότι έχουμε διαφορές. Με φίλους, με συντρόφους, με συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Έχουμε διαφορές. Αλλά ξέρουμε να συμμαχούμε. Είμαστε αποφασισμένοι. Διότι όταν έχεις μπροστά σου το μεγάλο κίνδυνο της άκρας δεξιάς, των φασιστικών και ναζιστικών συμμοριών, δεν μπορεί να κάθεσαι στη γωνία και να λες εγώ, α, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε τον τάδε γιατί δεν είναι εκείνο, γιατί δεν είναι πολύ αριστερός κλπ. Θα κάτσω και με αυτόν που δεν είναι πολύ αριστερός, που δηλώνει ότι είναι προοδευτικός, που δηλώνει ότι είναι δημοκράτης, που δηλώνει ότι είναι αντιφασίστας, που δηλώνει ότι είναι οικολόγος και θα πορευτούμε μαζί. Ξέροντας τις διαφορές που έχουμε, σεβόμενος ο ένας τον άλλον και εμείς που είμαστε το μεγάλο κόμμα, ο κύριος, ο κορμός, αυτής της συμμαχίας, θα σεβαστούμε και τα μεμονωμένα πρόσωπα και τις συλλογικότητες που έρχονται και συνεργάζονται μαζί μας, απολύτως, απολύτως τα τους σεβαστούμε, όπως βεβαίως πρέπει αντίστοιχα, ανάλογα, να σεβαστούν και οι σύμμαχοί μας το ΣΥΡΙΖΑ, την ιστορία του, την προοπτική του. Γιατί, συντρόφες και σύντροφοι, η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Θυμάστε όλη την κουβέντα περί του τέλους της ιστορίας. Άρα και της αριστεράς, άρα των σημερινών των σχηματισμών που είχαν δημιουργηθεί. Πάμε σε πιο μεταμοντέρνα πράγματα. Όλα έχουν υποθεί. Όλα έχουν υποθεί. Μόνο που η αριστερά και στην Ελλάδα και την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο υπάρχει και δίνει τη μάχη και νομίζω θα τη δώσει τη μάχη με μεγάλη προοπτική, με καλά αποτελέσματα. Και πρέπει να θυμηθούμε και τη δική μας ιστορία, γιατί εμείς είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας, την ιστορία του τόπου μας, της αριστεράς του τόπου μας. Είμαστε υπερήφανοι και για το ΕΑΜ και για τον ΕΛΑΣ. Είμαστε υπερήφανοι και για τον Νίκο τον Μπελογιάννη και για τον Άρη τον Βελουχιώτη. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Και βεβαίως είμαστε υπερήφανοι για τους μακρονησιώτες, για τους ανθρώπους που χάθηκαν, που έχασαν τη ζωή τους, ακριβώς γιατί πίστευαν σε αξίες και σε ιδανικά, ακριβώς γιατί πίστευαν ότι υπάρχει ο στόχος της κοινωνικής απελευθέρωσης. Και συντρόφες και σύντροφοι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, εννοείται, το δρόμο και τα κινήματα. Γιατί η αριστερά δεν είναι μόνο το πι κεφαλαίο, το μεγάλο πι, αλλά είναι και το πι το μικρό. Είναι και το κίνημα, είναι και η καθημερινότητα, είναι και η ενασχόληση με τα προσωπικά ζητήματα. Πολιτική είναι τα πάντα. Και η αριστερά, αυτή η αριστερά, η δική μας, η ανανεωτική, η ριζοσπαστική, δεν μπορεί παρά να είναι βαθιά, βαθιά ανθρώπινη, αν θέλει να δώσει και ουσιαστικές απαντήσεις. Και με βάση αυτό, είναι σαφές και έχοντας μπροστά μας τον κίνδυνο του φασισμού και την άνοδο των ναζιστικών συμμοριών, ότι δεν μπορεί να ξεχάσουμε τα θύματα, και πρέπει να το λέμε, των συμμοριών, των ναζιστικών συμμοριών, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, είμαστε και στην περιοχή την ευρύτερη κατά κάποιο τρόπο, τον Παύλο το Φίσα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον Λουκμάν, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον Ζακ. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη φρίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα Auschwitz, τους θαλάμους αερίων και την εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων. Ποιον, των Εβραίων, και αυτό πρέπει να, των κομμουνιστών, των Τσιγκάνων, των Ανάπηρων, των Ομοφυλόφιλων. Δείτε ποιους στοιχοποιεί σήμερα η Χρυσή Αυγή. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι επανάληψη της ιστορίας. Στοχοποιούνται οι ίδιες ομάδες. Οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, οι Εβραίοι, οι Τσιγκάνοι, οι Ομοφυλόφιλοι, οι Ανάπηροι. Και πρέπει να χτυπήσουμε καμπανάκι, όλοι μαζί, μεγάλες, τι καμπανάκι, καμπάνες, πολλές καμπάνες. Ο φασισμός κάνει εκ νέου έφοδο. Βγήκαν από τα λαγούμια τους οι ρατσιστές και οι φασίστες, τα εγγόνια και τα δισέγγοντα του Χίτλερ. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε μια σειρά χώρες. Αλλά στην Ευρώπη, οι συντρόφοι και οι σύντροφοι, δεν υπάρχει μόνο το μαύρο σύννεφο. Μην πάθουμε καμιά κατάθλιψη και να λέμε τι έγινε τώρα, παιδιά.
πέσανε οι φασίστες πάνω μας, γιατί έχει μια βάση. Την ίδια ώρα που πράγματι ο φασισμός κάνει την έφοδό του, βλέπουμε να αναπτύσσονται κοινωνικές δυνάμεις, να αναπτύσσονται κινήματα και να διαμορφώνεται η Ευρώπη της αριστεράς, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της οικολογίας. Πέρα από τις πολιτικές δυνάμεις, υπάρχουν τα κίτρινα γυλαίκα με τις αντιφάσεις τους, με τα ζητήματά τους, αλλά υπάρχουν, κινητοποιούνται στη Γαλλία. Υπάρχουν τα κόκκινα μολύβια ή κόκκινα στυλό, όπως τους λένε. Υπάρχουν οι εργατικοί αγώνες, οι απεργίες. Υπάρχουν οι μόνο φεμινιστικές απεργίες για πρώτη φορά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Υπάρχουν οι πράσινες κινητοποιήσεις των νέων και όχι μόνο για την κλιματική αλλαγή. Ο Πέτρος μίλησε αρκετά για το θέμα και ενδιαφέρουσες και πληροφορίες και σκέψεις. Υπάρχουν οι αντιφασιστικές διαδηλώσεις. Δεν τελειώνει η ιστορία. Και δεν τελειώνει και η κίνηση των ανθρώπων, συντρόφοι και συντροφοί. Και βεβαίως υπάρχει η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες που έχει γίνει παριθμόν δύο θέμα. Παριθμόν δεύτερη μεγάλη διαχωριστική γραμμή. Η πρώτη διαχωριστική γραμμή στην Ευρώπη ήταν το ζήτημα της οικονομίας. Λιτότητα, όχι λιτότητα, κοινωνικό κράτος, όχι κοινωνικό κράτος, μια φιλελεύθερη προσέγγιση. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το προσφυγικό. Αυτό που κάποτε πολλοί, ακόμα και αριστεροί άνθρωποι, λιδωρούσαν και λέγανε είναι περιθωριακό θέμα. Περιθωριακό θέμα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Γιατί δεν είχε χτυπήσει την πόρτα μας με τόσο έντονο τρόπο. Κάποιοι βέβαια λέγαμε, παιδιά, δεν είναι περιθωριακό, είναι τεράστιο, είναι κρίσιμο. Προειδοποίησε ο Κόκκαλης προηγουμένως τι θα συμβεί σε 30 χρόνια. Δεν το ξέρω, μπορεί να είναι 30, να είναι 20, δεν το γνωρίζω πραγματικά. Αλλά προειδοποίησε και λέει σε 30 χρόνια θα συμβεί αυτό. Τότε λοιπόν κάποιοι από εμάς λέγαμε θα συμβεί αυτό το προσφυγικό ζήτημα. Μας κοίταγαν καλά-καλά και λέγανε εντάξει, πηγαίνετε, παίξτε με τα κουβαδάκια σας. Και ήρθε, είναι εκρηκτικό. Είναι τεράστιο. Και βέβαια βλέπουμε εδώ μια τρομακτική διαχωριστική γραμμή που χωρίζει την Ευρώπη στα δύο, στα τρία, αλλά στα δύο, χοντρά-χοντρά. Η μία πλευρά η ξενοφοβική, η ρατσιστική, αυτοί που λένε δεν θέλουμε να έρθει ούτε ένας πρόσφυγας στη χώρα μας, που δεν δέχονται, που φτιάχνουν φρούρια, σηματοπλέγματα για να εμποδίσουν την είσοδο των απελπισμένων και των παιδιών τους, των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν. Όχι για κανέναν λόγο, αλλά γιατί γίνεται πόλεμος. Τον πόλεμο που κάποιοι άλλοι δημιούργησαν. Και όχι οι ίδιοι βεβαίως. Για μεγάλα συμφέροντα. Και λένε όχι. Και υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, η άλλη Ευρώπη, η άλλη Ελλάδα, που δίνει μάχη και λέει ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη για τους πρόσφυγες, ότι η Ευρώπη αυτή δεν μπορεί να ανακλειστεί, είναι φιλόξενη, δεν είμαστε ρατσιστές. Θα κυριαρχήσει η αγάπη έναντι του μίσους. Θα κυριαρχήσει η θέλησή μας να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Προχθές ή χθες, δεν θυμάμαι, είχαμε πάει στα Βίλια. Είχαμε ξαναπάει, θυμάστε την περίπτωση των Βιλίων. Το χωριό εκεί που έγιναν οι επιθέσεις, την πρώτη φορά που πήγαμε ομαδικά αρκετοί άνθρωποι, τρομάξαμε κι εμείς. Μετά τα γεγονότα φυσικά πήγαμε. Τρομάξαμε, διότι οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι στο χώρο και δεν τολμούσαν να βγουν έξω. Και μας λέγανε ότι δεν υπάρχει και οι άνθρωποι εκεί έχουν την ευθύνη. Τις δομές. Μας λένε δεν μπορούμε, δεν ψωνίζουμε, δεν μας δίνουν, δεν κουρεύει ο κουρέας, δεν μας φτιάχνουν κάτι ξυλουργικά που θέλανε, δεν μας δίνει προμήθειες στο σούπερ μάρκετ. Προσέξτε, οι Έλληνες πήγαιναν για τις δομές για να πάρουν προμήθειες. Λέγανε όχι. Εννοείται ότι δεν τολμούσαν οι άνθρωποι να πάνε να βγουν έξω να παίξουν τα παιδιά ή να πιούν ένα καφέ στην πλατεία, να κάνουν μια βόλτα, κλεισμένοι μέσα σε μια απίστευτη ομοιρία. Είχαμε τρομάξει. Ένα μήνα μετά, πήγαμε πολλοί και πολλές. Πρέπει να ήμασταν καμιά τριανταριά, νομίζω. Και με τον Αριστή, τον Παλτά, τον σύντροφό μας, τον βουλευτή, και με άλλους, και με τον Μανώλη τον Σαρή. Προσέξτε τώρα, και βλέπω μια άλλη εικόνα. Τι γίνεται, παιδιά, άλλαξε το κλίμα. Γιατί άλλαξε το, πώς άλλαξε το κλίμα, γιατί είχαμε ξαναπάει, γιατί άρχισε να γίνεται μια συζήτηση στο χωριό, γιατί άλλαξαν σιγά σιγά οι συνειδήσεις και τώρα πίνουν καφέ στην πλατεία, πηγαίνουν, ψωνίζουν, κουρεύονται, παίζουν μαζί
και σκέφτονται να διοργανώσουν και κοινά πράγματα. Το χωριό με τους πρόσφυγες και τη δομή. Δείτε πώς αλλάζουν οι συνειδήσεις, δείτε πώς δεν είναι τίποτα χαμένο, ότι πρέπει να τη δίνουμε τη μάχη, είτε είναι τα Βίλια, είτε είναι η Παλίνη, είτε είναι ο Εύρος, είτε είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος κλπ. Αυτή τη μάχη πρέπει να δίνουμε και να μιλάμε με τον κόσμο. Για να αλλάξουν οι συνειδήσεις. Δεν μπορεί οι συντρόφοι και οι σύντροφοι το σκοτάδι να κερδίσει το φως. Δεν γίνεται. Αλλά δεν είναι μια προφητεία, δεν είναι άντε το είπαμε θα γίνει. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι το δεύτερο μεγάλο στοίχημα για μας. Αυτή την Ευρώπη λοιπόν θέλουμε, την πολύχρωμη Ευρώπη, την ανοιχτή, την ειρηνική, την αλληλέγγυα συντρόφοι και σύντροφοι. Και όχι την Ευρώπη του Βέμπερ και του Μητσοτάκη. Όχι την Ευρώπη του Σαλβίνη και του Όρμπαν. Όχι την Ευρώπη της Λεπέν και των φασιστών της Γερμανίας, των ευρωσκεπτικιστών. Ποιον ευρωσκεπτικιστές. Σιγά τους ευρωσκεπτικιστές. Ακροδεξίοι είναι. Με τους συντρόφους μας τους Ποδέμους, με την Ιταλική Αριστερά, με την Τηλίκη της Γερμανίας, με τα κοινωνικά κινήματα. Αλλά και έξω τα σύνορά μας. Γιατί εμείς δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα σύνορα της Ευρώπης, αλλά να είμαστε με τις φεντόνες των Παλαιστινίων, με τους Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές, με την Αμερικανική Αριστερά ενάντια στην πολιτική Τραμπ, με τους αντιφασίστες και δημοκράτες της Βραζιλίας, με τους Μαύρους και τους Ινδιάνους, με τον κομμαντάτε Μάρκος. Με όλους αυτούς είμαστε εμείς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε ένα λεπτό στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε περίπου ολοκληρώσει, εγώ τουλάχιστον. Είμαι πεπισμένος ότι θα κερδίσουμε, αλλά θα κερδίσουμε και τις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές, παρά τις δυσκολίες και παρά τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι κατασκευασμένα ή είναι απόρρια μιας αποτυχημένης πλέον τακτικής. Αλλά αυτό θα το δούμε. Δεν χρειάζεται μεταξύ μας να κάνουμε ενέσεις. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και γιατί ο ελληνικός λαός και αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν υποστεί την πανολευθρία των μνημονιακών πολιτικών και των πολιτικών που άσκησε η Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ για τόσες δεκαετίες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και μνήμη έχουν και κρίση συντρόφοι και σύντροφοι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Θα νικήσουμε και θα τα πούμε την επόμενη μέρα. Να είστε καλά.